με τον Αλέξανδρο, ένας άνθρωπος που γνώριζε την κοπέλα και η κοπέλα είχε μοιραστεί με τους, με τους ανθρώπους εκεί τα προβλήματά της, Αλέξανδρε. Εγώ δεν είμαι για τηλεοράσεις, για διαφημίσεις. Ωραία, Τατιάνα, ο κύριος Γιώργος που έχουμε δίπλα μας δούλευε μαζί με την 32χρονη. Την είχε στη δουλειά, την γνώριζε, περνούσαν αρκετές ώρες της ημέρας μαζί. Μπράβο. Θέλω να μου πείτε λίγο το τι σας έλεγε, αυτό που μου λέγατε και προηγουμένως. Τι να σας πω, παιδιά, αφού σας τα είπα, εδώ είχαμε ότι ερχόταν η κουπέλα, σας είπα, ήταν εργατικιά, ήταν φιλότιμη, φοβόταν τον άντρα της. Είχε πάει και είχε κάνει και δήλωση στην αστυνομία ότι την απειλούσε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι έγινε, δεν ξέρω. Εσείς την βλέπατε προβληματισμένη. Ναι, ερχόταν, καθόταν μετά από λίγο και μας τα έλεγε ότι ναι, έχω ρε παιδιά, χωρίζω γιατί με χτύπαγε, με απειλούσε και όλα αυτά. Είχε μία ανησυχία δηλαδή. Είχε, ναι. Είχε ανησυχία γιατί όσο τα δέχεσαι μία απειλή, όποιος και αν είναι αυτός, φυσικά φοβάται. Αλλά ποιος θα το περιμένει ότι χθες μετά από τη δουλειά της θα πάει το κοπέλι να πάει του κάνει εμβόλιο στο νοσοκομείο, να πάει ο άντρας της, ο πρώην άντρας της, δεν ξέρω, και να την σκοτώσει, είναι κάποιο το αδιανόητο. Εσείς την είχατε ακούσει ποτέ στο τηλέφωνο να λογομαχεί μαζί του? Όχι, γιατί δεν καθόταν στο τηλέφωνο μπροστά. Μα όταν είχε το τηλέφωνο, καθόταν μόνη της. Όταν είμαστε μέσα, μας έλεγε παιδιά, έτσι και έτσι, εγώ θα χωρίσω, θα βρω δικηγόρο, γιατί με απειλεί και με χτυπάει. Σας έλεγε αν φοβότανε τον. Τον εφοβόταν υπερβολικά. Και φοβότανε, λέει, να μην πάει στην αστυνομία και του κάνει καταγγελία, θα τη σκότωνε. Έτσι ακριβώς μας έλεγε. Σας έλεγε ότι φοβόταν αν πάει στην αστυνομία, δηλαδή ότι μπορεί να κάνει καταγγελία. Να πάει, δηλαδή να αναφέρει ότι ο άντρας την απειλεί, ό,τι και αυτά. Είχε πάει όμως, σας είχε πει ότι. Είχε πάει, ναι. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κάτι άλλο. Εκείνος είχε έρθει ποτέ στο χώρο της εργασίας της να την αναζητήσει, να την. Όχι, όχι. Σε αυτό δεν, όχι. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν είχε έρθει ποτέ του. Και να ερχόταν θα ήμασταν εμείς οι εργαζόμενοι που είμαστε και θα την υπερασπιζόμασταν, ό,τι και να γινόταν. Αυτό πόσο διάστημα γινόταν, δηλαδή πόσο καιρό σας παραπονιόταν ότι κάτι δεν πάει καλά? Ήταν αρκετό διάστημα τώρα ακριβώς, άστο το. Διαμαρτυρόταν, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Είχε τύχει να δείτε εσείς ποτέ σημάδια βίας στο σώμα της? Όχι. Το πρόσωπό της. Τέτοια πράγματα όχι, δεν είχαμε δει. Αν ήταν στο σώμα της μέσα δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι γινόταν. Τον ίδιο τον είχατε δει εσείς ποτέ? Τον ξέρω εγώ, τον έχω δει πολλές φορές. Αλλά ήταν, ο άνθρωπος ήταν λίγο βαρύς τύπος. Δεν ήταν όπως είμαι εγώ, εσύ, ο καθένας μας, ομιλητικός, να κάνει παρέες. Δεν είχε τέτοια πράγματα πολλούς. Τώρα αυτός ήταν μόνος του, βαρύς τύπος από τον εμπόρο παιδί μου. Έτσι ακριβώς ήταν. Κλειστός. Φαντάζομαι σοκαριστήκατε κι εσείς από το. Δεν το περιμένατε ότι μπορεί να συμβεί τελικά. Φυσικό είναι. Όσο και να είσαι έναν άνθρωπο που τον έχεις μαζί σου και δουλεύεις μαζί και σκοτώνεσαι να βγάλεις το μεροκάματο, να το βγάλει και η γυναίκα, όλα αυτά. Φυσικό είναι να σοκαριστούμε. Όχι μόνο εμείς. Όλοι εσύ τι έχεις σοκαριστεί για αυτό το συμβάν που έγινε. Μόνη της προσπαθούσε να μεγαλώσει τώρα και τα δύο παιδιά. Και τα δύο παιδιά, ναι, ήταν μαζί με τη μάνα της, ζούσε αυτή, από ό,τι μας έλεγε. Και τη κοίταγε η μάνα της τα παιδιά, για να μπορέσει να δουλέψει η κοπελιά, να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Για μια μητέρα δύο παιδιών στην κλειστή κοινωνία της Ιτίας να μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά, να φύγει από τη συζυγική στέγη, φαντάζομαι ότι όντως θα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Αυτό είναι. Να κρατήσουμε κάτι, Αλέξανδρε, να το επαναλάβουμε λίγο. Να το επαναλάβουμε. Δεν με ακούει ο καλεσμένος. Πες του ότι να του μεταφέρεις και το ερώτημα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι πρώτον, η κοπέλα αυτή είχε την ανάγκη να μοιραστεί το πρόβλημά της, γιατί φοβότανε πάρα πολύ. Τη ζωή της, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πήγαινε δηλαδή στη δουλειά με άντρες συναδέλφους που έχει εκεί, ας πούμε, πώς είστε, 2-3 είστε στον τομέα πρασίνου, δεν είστε και πολλοί. Και είχε η γυναίκα την ανάγκη να πει ότι φοβάται για τη ζωή της. Αυτό κατάλαβα. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, μη